Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Όσοι πέφτετε για πρώτη φορά πάνω σε αυτό, πατήστε λίγο το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Εσείς οι 30.000 άνθρωποι που παρακολουθείτε κάθε μήνα το κανάλι και τα βίντεο και δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή, για πατήστε το κουμπί για εγγραφή. Και αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like σε αυτά και μοιραστείτε τα με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα για να μεγαλώσει αυτή η ψυχοεκπαιδευτική μας παρέα. Έχουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό ερώτημα σήμερα. Ένα email το οποίο έρχεται από ένα νεαρό άνδρα. Καλησπέρα Θέκλα μου. Καλησπέρα. Βλέπω εδώ και χρόνια τα βίντεό σου και έχω βοηθηθεί αφάνταστα. Χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ να διαβάζω νέοι άνθρωποι να παρακολουθούν τα βίντεο και να τους είναι χρήσιμα. Παίρνω το θάρρος να σου γράψω γιατί εδώ και κάποιους μήνες έχω διαπιστώσει κάποιες αλήθειες της δικής μου ζωής και φαντάζομαι αρκετών ή πολλών ζώων εκεί έξω. Είμαι 35 χρονών, ομοφυλόφιλος άνδρας που ζω και εργάζομαι στο εξωτερικό. Οι σχέσεις με την οικογένεια μου είναι πολύ καλές, έχω λίγους και ουσιαστικούς φίλους, αλλά εδώ και λίγο καιρό η μακροχρόνια ερωτική ερημιά που περπατώ μου στοιχίζει. Είναι βαρύ, πολύ πιο βαρύ το τίμημα της αυτογνωσίας από αυτό που περίμενα. Βλέπω από την αρχή λάθος γνωριμίες και τις σταματώ. Ανθρώπους αδιάγνωστους με μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας και συνδεσιμότητας και εμένα να φεύγω εύκολα από τέτοια νοσηρότητα. Μπράβο αγάπη μου, εξελίσσεσαι, μπράβο, αυτοπροστατεύεσαι, μπράβο. Νιώθω απίστευτη ηρεμία και συγχρόνως πλήξη. Όχι πάντα, αλλά κάποια βράδια η μοναξιά και η ανάγκη σύνδεσης προβάλλουν πολύ δυνατά. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και νομίζω πολύ σε καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Κάνω πλέον κάτι που μου αρέσει πολύ στα επαγγελματικά. Μπράβο. Αυτό είναι το παράσημο και η παρηγοριά μου, αλλά σκέφτομαι πόσο θα ζω έτσι στερημένος ερωτικής αγάπης. Τι ποιότητα ζωής είναι αυτή. Δεν παραπονιέμαι. Έχω την υγεία μου και ανθρώπους ουσιαστικούς στη ζωή μου. Αλλά σκέφτομαι ότι η ζωή δεν σου δίνει αυτό που θες, ούτε αυτό που είχες φανταστεί μικρότερος για την προσωπική σου ζωή. Αυτά είναι για πολύ λίγους. Ο έρωτας προϋποθέτει αμοιβαιότητα και θαυμασμό στον τρόπο σκέψης και δράσης του άλλου. Πόσοι το έχουν νιώσει αυτό? Τι έχει να μας μάθει τελικά αυτή η υπαρξιακή ανάγκη όταν τόσο δύσκολα καλύπτεται? Ευχαριστώ πάρα πολύ για το email. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ γιατί εκφράζεις πολύ εύγλωτα και με πολύ όμορφο τρόπο την αγωνία, την υπαρξιακή αγωνία πολλών από εμάς. Είναι αλήθεια πως όσο περισσότερο εξελίσσεται πνευματικά και ψυχοσυναισθηματικά ένας άνθρωπος, όσο περισσότερο ψυχοεκπαιδεύεται, όσο περισσότερο ψυχοθεραπεύεται, όσο περισσότερο εξελίσσεται, ξαναλέω τη λέξη εξελίσσεται, τόσο πιο εύκολα λέει όχι σε μεσοβέζικες συνθήκες, σε μη αυθεντικές καταστάσεις, σε ανέραστους έρωτες. Συμφωνώ μαζί σου ότι για να ερωτευτεί ένας άνθρωπος πρέπει να θαυμάζει τον άλλον άνθρωπο, να τον εκτιμάει, να τον θαυμάζει, να βλέπει τα καλά του στοιχεία. Και όσο περισσότερη αυτογνωσία αποκτούμε, όσο περισσότερη ψυχοεκπαίδευση αποκτούμε, τόσο πιο εύκολα θα δούμε ότι ο άνθρωπος με το λαμπερό περιτύλιγμα που μας πλησιάζει, είτε μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών, είτε διαζώσεις, στις μέρες μας γνωρίζουμε ότι περισσότερες γνωριμίες γίνονται μέσω διαδικτύου ή μπορεί να γνωριστούν έξω, αλλά θα επικοινωνήσουν μηνυματικός και βιντεοφωνικός, τηλεφωνικός μέσω διαδικτύου.
ότι αυτός ο λαμπερός άνθρωπος μας πλησιάζει, αυτός ο άνθρωπος που πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια θα νιώθαμε «Wow! Ενδιαφέρεται για μένα αυτός, αυτή!» ανεξαρτήτως φίλου, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως ερωτικού προσανατολισμού. Όσο πιο πολύ εξελισσόμαστε πνευματικά, τόσο λιγότερο θα μπωνόμαστε από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ουσία, δεν έχουν βάθος και δεν έχουν περιεχόμενο. Αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα τις κόκκινες σημαίες, βλέπουμε πιο εύκολα την τοξικότητα, διακρίνουμε πιο εύκολα τον νοσηρό ναρκισισμό και βλέπουμε ότι δεν είναι χρυσός ό,τι λάμπει. Άρα όσο μεγαλώνουμε πνευματικά περισσότερο, τόσο πιο δύσκολο είναι να μπούμε σε μία σχέση. Είναι αλήθεια αυτό. Σε καταλαβαίνω. Και πολλοί εδώ στο κανάλι σε καταλαβαίνουμε. Join the club. Καλώς όρισες την παρέα. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει το τελευταίο βιβλίο μου που έχει κυκλοφορήσει, τον έρωτα αυτό τον αδιάγνωστο. Αν το έχεις διαβάσει ή όχι, όσοι το έχουμε διαβάσει, το έχω διαβάσει και εγώ ξανά πρόσφατα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο προσπαθεί να σπάσει αυτά τα στερεότυπα γύρω από τον έρωτα, αυτά που γράφεις εσύ ότι ονειρευόμασταν για τον εαυτό μας όταν ήμασταν μικροί. Το γεγονός ότι νιώθεις στερημένος ερωτικής αγάπης μου λέει ότι δεν έχεις βιώσει δυνατά πράγματα. Θα σου πω μια ιστορία. Έχω ένα email, το οποίο είναι από τα πρώτα email που έχω δεχθεί στο λογαριασμό μου thekla.petridou@yahoo.gr. Το δέχτηκα κιόλας το 2001. Το 2001 είχα χωρίσει από τον πατέρα των παιδιών. Και το 2000 είχα πάει μαζί με τον πατέρα των παιδιών κάπου, όπου γνώρισα έναν κύριο με την επαγγελματική του ιδιότητα, ο οποίος ήταν επίσης παντρεμένος, όπως ήμουνα και εγώ. Εγώ τότε το 2000 ήμουν 25 ετών, εκείνος πρέπει να ήταν 32, όπως ήταν. Εγώ ήμουνα, όπως είμαι συνήθως στον κόσμο μου, δεν είχα σκεφτεί οτιδήποτε πονηρό. Τέλος πάντων, μετά το διαζύγιο, μετά το χωρισμό, μετά τη διάσταση, τον πήρα ένα τηλέφωνο να το ρωτήσω κάτι επαγγελματικό. Δεν ήταν ψυχολόγος ο άνθρωπος, κάτι κάποιο άλλο επάγγελμα είχε. Και έπρεπε να τον ενημερώσω ότι είχα χωρίσει, γιατί είχε σχέση με το διαζύγιο αυτό που θέλω να το ρωτήσω. Οπότε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ξαναλέει ήταν παντρεμένος τότε, άρχισε να με φλερτάρει και να μου λέει ότι αυτό ήταν, μα πρέπει να ήταν και ένα μήνα μετά που χώρισα. Σας έχω πει προχθές ότι αποφάσισα να χωρίσω 2 μέρες μετά την πτώση των δίδυμων πύργων την 11η Σεπτεμβρίου 2001, 13 Σεπτεμβρίου 2001 αποφάσισα να χωρίσω. Αυτό πρέπει να ήταν ένα μήνα μετά. Και είπα ότι έπρεπε να πω ότι ήταν κάτι που είχε σχέση με το διαζύγιο που θα το ρωτούσα και έπρεπε να το μάθει, ας πούμε. Και μου λέει, το νιώσες κι εσύ αυτό που ένιωσα κι εγώ πέρσι που είχαμε βρεθεί? Λέω, τι ένιωσες? Δεν είχα νιώσει τίποτα. Μου λέει, είσαι πολύ ωραία γυναίκα και λοιπά και λοιπά. Του λέω, ναι, είμαι πολύ ωραία γυναίκα κατά τη γνώμη σου, αλλά είμαι, είσαι παντρεμένος. Και μου έκανε μία πρόταση ανήθικη του στυλ, θα ήθελα πολύ να δημιουργήσουμε μια εξουσιαζυγική σχέση, δηλαδή να τα φτιάξει μαζί μου, η οποία ήμουν φρέσκο χωρισμένη και αυτός ήταν παντρεμένος. Εν τω μεταξύ, εγώ ήμουνα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο τότε. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» ή το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος» ή το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» που έχουν αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία, θα έχετε υπόψη σας ότι ήμουνα σε μια φάση που είχα μείνει χωρίς χρήματα, που είχα μείνει χωρίς γονείς, ήταν πολύ δύσκολη περίοδος. Και να πω την αλήθεια, για μερικές ώρες I entertained the thought. Στα ελληνικά, I entertained the thought σημαίνει ότι σκέφτηκα την πρόταση.
Και μετά τον πήρε ένα τηλέφωνο και του λέω, να σου πω, αυτό είναι λάθος, είσαι παντρεμένος, είναι ανήθικο, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, εγώ έχω χωρίσει από τον πατέρα των παιδιών μου γιατί θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να πατάς τον άντρα σου, ούτε είναι σωστό και εσύ να πατήσεις τη γυναίκα σου, μου ζήτησε 1000 συγγνώμη και μετά μου έστειλε ένα μνημειώδες email, ένα legendary email, στο οποίο μου έγραφε μεταξύ άλλων, είσαι μια γυναίκα που αξίζεις να αγαπηθείς παράφορα. Το κρατούσα εγώ αυτό το email, όχι για να το δείξω πουθενά, καμία σχέση, το κρατούσα για να ανεβαίνει αυτοπεποίθησή μου ότι είμαι μια γυναίκα που αξίζω να αγαπηθώ παράφορα. Στη διάρκεια των χρόνων, τον γνώρισα καλύτερα εκείνον τον άνθρωπο, εννοείται ότι δεν φτιάξαμε ποτέ εξωσυζυγική σχέση, ούτε και όταν χώρισα από τη γυναίκα του δεν φτιάξαμε εξωσυζυγική σχέση, ήταν για μένα ήταν το γεγονός ότι μου είχε προτείνει κάτι τέτοιο τότε, ήταν κάτι το οποίο με είχε αποτρέψει παντελώς. Και ήταν ένας πολυζήτητος κύριος. Πολυζήτητος. Πολύ γνωστός, πολυζήτητος, ωραίος άνδρας εμφανισιακά. Και σε διάφορες φάσεις, κάποιες πολύ στενές μου φίλες που ήξεραν την κουβέντα μου έλεγαν «Κόρη, αφού έχει χωρίσει τώρα για αυτός και αυτός, γιατί δεν κάνεις κάτι» κλπ. Κλπ. Και τους έλεγα ότι λάμπη δεν είναι χρυσός. Στο τέλος αποδείχθηκα ορθή με την έννοια του ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια εξέλιξη που ήταν πασιφανές, ότι δεν ήταν τόσο καλό παιδί όσο φαινόταν ότι ήταν. Όπως και να έχει όμως. Σε κάποια φάση διέγραψα εκείνο το email. Και ο λόγος που το διέγραψα είναι γιατί δεν είναι υγιές ούτε για μια γυναίκα, ούτε για έναν άνδρα να αγαπηθεί παράφορα. It's not healthy. Δεν είναι υγιές. Το είσαι μια γυναίκα που αξίζει να αγαπηθεί παράφορα, μετά που μεγάλωνα και ορίμαζα, στα μάτια μου φάνταζε σαν είσαι μια γυναίκα μοιραία, femme fatale. Η λέξη μοιραία γυναίκα είναι ένας όρος της λογοτεχνίας, ο οποίος όμως σημαίνει ψυχοπαθολογική έλξη. Και σημαίνει έντονα, πολύ έντονα συναισθήματα, τα οποία οδηγούν σε πολύ έντονο πόνο και τραύμα ψυχικό. Αγαπήθηκα παράφορα στη συνέχεια. Ναι. Με κάποιον ο οποίος δεν ήταν παντρεμένος. Και δάρθηκα παράφορα. Το έχω πει και άλλες φορές, 24 Μαρτίου 2004, ο τότε σύντροφός μου με σάπισε στο ξύλο. Και αγαπήθηκα παράφορα και δάρθηκα παράφορα. Δεν δίνει την ευτυχία αυτό το πράγμα. Είμαι σίγουρη ότι με την ηλικία που έχεις, τον ερωτικό προσανατολισμό που έχεις και τη χώρα στην οποία ζεις, ότι θα έχεις ζήσει και εσύ παρόμοιες παράφορες καταστάσεις. Εντάξει. Έχουμε πειραματιστεί όλοι νεότεροι, πειραματιστήκαμε με τις αντοχές μας, με τις ανοχές μας, με τα ψυχολογικά μας όρια, τα συναισθηματικά μας όρια, ο καθένας όσο μπορούσε και ο καθένας όσο ήθελε. Αυτό πρέπει να σας το πω ξανά, το έχω τονίσει και στο παρελθόν, ότι δεν πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε. Άμα δεν έχω αποθυμένο, για παράδειγμα, αποθυμένο με την έννοια όχι της ψυχολογίας, με την έννοια της καθημερινής γλώσσας, αν δεν έχω τεράστια επιθυμία να κάνω κάτι, έστω και αν μου το ζητήσει κάποιος άλλος, εφόσον εγώ δεν έχω τεράστια επιθυμία να κάνω κάτι, σταματώ. Δεν θα το κάνω. Αν μου έχει προταθεί, για παράδειγμα, να κάνω μια δοκιμή πάνω σε έναν τρόπο σχετίζεσθε ή σεξουαλίζεσθε, το οποίο δεν ήταν μέσα στις επιθυμίες μου, δεν θα το κάνω. Θα κάνω αυτά που γουστάρω εγώ. Θα κάνω αυτά που έχω επιθυμήσει εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, όλοι μας έχουμε πειραματιστεί, ο καθένας στα μέτρα αυτών που επιθυμούσε. Εντάξει, νεότεροι. Και αν είσαι 35 και αν είσαι 40 και αν είσαι 45 και αν είσαι 50 και εξακολουθείς να πειραματίζεσαι, σημαίνει ότι δεν έχεις οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά. Άρα, αγόρι μου, εσύ που νιώθεις τώρα αυτή την ερωτική έρημια, σημαίνει ότι οριμάζεις.
Γιατί αν ήθελες να πειραματιστείς, και Grindr και Minder και απ' όλα. Ξέρεις εσύ, και Gay Romeo και απ' όλα τα apps, ειδικά στο εξωτερικό και σε ειδικά σε, στη χώρα που ζεις εσύ, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις ανθρώπους να πειραματιστείς. Άρα ξέρουμε σίγουρα ότι δεν θέλουμε πειραματισμό, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, ειδικά όσοι ήμασταν καταπιεσμένοι, εγώ ήμουν καταπιεσμένη λόγω θρησκείας, κάποιοι άλλοι ήταν καταπιεσμένοι λόγω ερωτικού προσανατολισμού. Από ένα σημείο και μετά ξεδίδεις και τελείωσε. Ξεδίδεις. Δεν έχει νόημα. Θες κάτι αυθεντικό. Θες κάτι ουσιαστικό. Θες αγάπη. Θες τρυφερότητα. Θες πραγματική εγκύτητα. Θες να βρεις έναν άνθρωπο που να τον θαυμάζεις, όπως είπες, και να είναι το τέρι σου που... να είσαι καλά μαζί σου. Πραγματικά σου το εύχομαι ολόκαρδα να το βρεις. Και πιστεύω ότι είσαι σε καλό δρόμο για να το βρεις. Και θα σου πω και μια ιστορία μετά. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει ότι τέρμα οι πειραματισμοί και δεν τους έχουμε ανάγκη πλέον και δεν τους χρειαζόμαστε, και από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να ζήσουμε υγιώς και δεν θέλουμε να αγαπηθούμε παράφορα, θέλουμε να αγαπηθούμε υγιώς, τότε έρχεται η ώρα που πρέπει να ξαναοραματιστούμε το ερωτικό μας μέλλον. Το όραμα που είχαμε μικρή δεν ταιριάζει πλέον. Γιατί κάπου γράφεις εδώ στην επιστολή σου, ένα λεπτό και θα το βρω, σκέφτομαι ότι η ζωή δεν σου δίνει αυτό που θες, ούτε αυτό που είχες φανταστεί μικρότερος για την προσωπική σου ζωή. Αυτά είναι για πολύ λίγο. Εγώ είχα φανταστεί μικρότερη για την ερωτική μου ζωή. Πώς με φανταζόμαι, θα γελάσετε. Είχα αυτή τη φαντασίωση για την ερωτική μου ζωή όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 13, 14, 15, 17 σε εκείνη την ηλικία, ότι θα ήμουν, λέει, 32 ετών, θα είχα κοντά αγορέ μαλλιά και θα είχα 3 παιδιά και θα είχα έναν άνθρωπο πολύ όμορφο. Λοιπόν, έτσι φανταζόμουν τον εαυτό μου, ότι στα 32 θα είχα 3 παιδιά, θα είχα κοντά αγορέ μαλλιά, θα ήμουν αθλητικός τύπος. Με φόρμες με φανταζόμουν, αθλητικές, με κολλάν αθλητικά και στα κιλά τα ξύντα, ξέρω εγώ, που ήταν το ιδανικό μου όταν ήμουν μαθήτρια. Ενώ μεταξύ, άμα δει κάποιος τώρα φωτογραφία που είμαι 60 κιλά, θα πει ποιος είναι αυτός ο σκελετός που περπατάει μόνος του, ποιο φέρετρο έχει βγει. Λοιπόν, δεν μου πάει να είμαι κάτω από 75 κιλά, κάτω από 80 κιλά. Τώρα το έχω παραχέ, είμαι στα 95, αλλά δεν ξύναμε τίποτα. Λοιπόν, είχα αυτή την εικόνα στο μυαλό μου και σε ένα τεράστιο βαθμό την είχα πετύχει, γιατί στα 26 μου τα χώρισα, ήμουνα νέα αθλητική, είχα κοντό αγορέ μαλλί, είχα εκείνο τον άντρα και είχα και δυο πανέμορφα μωρά και η ζωή μου ήταν σκατά. Χάλια, μάλια. Μάλια δεν είναι ένα ωραίο τουριστικό χωριό στην Κρήτη κοντά στο Ηράκλειο που γίνεται χαμός. Χάλια, δεν ήταν μάλια, ήταν χάλια η ζωή μου, χάλια. Και μετά άρχισα να έχω ένα όνειρο. Το οποίο δεν το πολυπίστευα και γι' αυτό και δεν το εφάρμοσα κιόλας. Ότι θα είχα μια αναδημιουργημένη οικογένεια. Θα βρίσκα ένα πολύ καλό παιδί που θα ήταν και αυτός διαζευγμένος και θα είχε και αυτός παιδιά και θα ήταν τα παιδιά του μαζί με τα παιδιά μου και θα κάναμε μια νέα οικογένεια και θα έκανα κι άλλο παιδί. Ευτυχώς που δεν το ήθελα πολύ και ευτυχώς που το έκανα, γιατί πραγματικά είμαι συνειδητοποιημένη πλήρως ότι δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά. Ακόμη μπορώ, στα 48 σχεδόν, και ακόμη μπορώ, έχω γονιμότητα, αλλά δεν θέλω. Ξέρετε ότι οι γυναίκες μπορούν να τεκνοποιήσουν όσο καιρό έχουν την εμμηνορίση. Η Μακαρίτη σε προγιαγιά μου γέννησε το 11ο παιδί στα 51. Και ξέρω ότι έχω γονιμότητα γιατί έχω κάνει εξετάσεις πρόσφατα. Ναι. Θεωρούσα ότι θα έχω μηνόπαυση και πήγα να εξετάσει και μου λέει ο γιατρός, έχεις πολύ καιρό ακόμα. Λοιπόν, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τα όνειρα που είχαμε όταν ήμασταν μικροί. Πρέπει να καθίσουμε τώρα που είσαι εσύ 35, τώρα που είμαι εγώ 48, 4 Μαΐου θα γίνω 48 και αυτό το βίντεο ανεβαίνει 23 Φεβρουαρίου, αλλά θα λέω 48 για να το χωνέψω. Λοιπόν,
τώρα που είσαι 35 και τώρα που είμαι 48 και τώρα που είναι ο καθένας σε όποια ηλικία είναι, πρέπει να καθίσουμε να αναπροσαρμόσουμε τα όνειρά μας. Όταν ήμασταν παιδιά δεν γνωρίζαμε όσα γνωρίζουμε τώρα. Όταν ήμασταν έφηβοι ήμασταν επηρεασμένοι τρομερά από την pop κουλτούρα. Τι είναι πραγματικά αξιαγάπητο και αξιέραστο για μας τώρα, πρώτον, τι είδους άνθρωπος; Δεύτερον, τι είδους σχέση είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε; Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι μέσα σε μια σχέση συμβίωσης και πλήρους συνύπαρξης, ενώ αυτό δεν ταιριάζει καθόλου με το χαρακτήρα μας, με την προσωπικότητα μας όπως έχει εξελιχθεί και με τις συνήθειες μας όπως έχουν εξελιχθεί. Εγώ προσωπικά το γνωρίζω πλέον, το έχω πάρει απόφαση. Το έχω πάρει απόφαση όχι του στυλ, το έχω πάρει απόφαση ότι δεν θα θελήσει κανένας να ζήσει μαζί μου. Όχι, το έχω πάρει απόφαση ότι εγώ δεν θέλω να ζήσω με κανένα. Όχι γιατί δεν θέλω τους άλλους ανθρώπους, αλλά γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είμαι πολύ καλύτερο όταν ζω μόνη. Νιώθω πολύ περισσότερη ηρεμία όταν είμαι μόνη. Αν νιώθω πλήξη κάποιες φορές, ναι, νιώθω. Και όταν το νιώθω συνειδητοποιώ ότι έχω παραμελήσει την κοινωνικοποίηση. Και η κοινωνικοποίηση για την δική μου περίπτωση, ο καθένας ξέρει για την δική του περίπτωση ποια κοινωνικοποίηση είναι καλή. Για μένα κοινωνικοποίηση είναι μια φορά στις 10 μέρες να πάω σε ένα εστιατόριο να φάω με φίλους, να πάω μια εκδρομή να συναντήσω κάποιους φίλους. Έχω 1-2 φίλες που συναντώ και έναν φίλο. Ναι. Έχω 2-3 ανθρώπους που είναι και αυτοί σε παρόμοια συνθήκη με μένα. Ο φίλος μου είναι single, είναι 44 ετών. Ζει στη Λευκωσία, είναι από την Πάφο. Κάποιες φορές πάμε για φαγητό. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι σαν αδερφός μου. Έχω μια άλλη φίλη, τον οποίο φυσικά γνωρίζω από το δημοτικό. Έχω μια άλλη φίλη η οποία είναι 2 χρόνια πιο μικρή από μένα, ζει στη Λαρνακά. Αυτή είναι μονογονιός με 2 παιδιά στην εφηβεία. Και με αυτή μου αρέσει να πάμε να φάμε καμιά φορά, να πάμε να πιούμε κανένα καφέ. Έχω μια φίλη στη Λέμεσο η οποία είναι νεότερη από μένα. Είναι και αυτή μονογονιός με ένα παιδί και μπορεί να πάμε για ένα φαγητό μια βολτά. Πολλές φορές βαριέμαι να πάω, μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι στο σπίτι, αλλά σπρώχνω τον εαυτό μου να βγει από το σπίτι, να πάω έξω, να κοινωνικοποιηθώ, να μπω ανάμεσα σε κόσμο, να κουραστώ την κοινωνικοποίηση και να επιστρέψω στο σπίτι μου και να πω «Αχ, τι ωραία που είμαι εδώ, εγώ και το σκύλι μου». Α, επίσης θέλω να σου πω ότι το κατοικίδιο βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ στο να νιώθεις το σπίτι σου σπιτικό και στο να μην έχεις πλήξη. Και επίσης ένα κατοικίδιο μπορεί να σου δώσει πολύ συνδεσιμότητα συναισθηματική. Το δικό μου όραμα εμένα τώρα, ξέρετε ποιο είναι, θα γελάσει. Το δικό μου όραμα εμένα τώρα είναι να ερωτευτώ με ανταπόκριση, με έναν άνθρωπο που να έχουμε παρόμοιες αρχές, ιδέες, αξίες και ιδανικά, που να θαυμάζω το μυαλό του και να θαυμάζει εκείνο το δικό μου φυσικά. Δεν με νοιάζει πως θα μοιάζει. Έχω ξεπεράσει παντελώς το θέμα της εξωτερικής εμφανίσεως και θεωρώ ότι η ψυχή αποτυπώνεται στο πρόσωπο. Οπότε ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έχει τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός ωραίου άνδρα, μιας ωραίας γυναίκας, να είναι ωραίος στα μάτια σου όταν είναι ωραία η ψυχή του, κάποιον ο οποίος επίσης να είναι μοναχικός, επίσης να του αρέσει να περνάει πολλές ώρες μόνος του με τις δουλειές του, αν είναι δυνατόν να κάνει και μια παρόμοια δουλειά με τη δικιά μου, του στείλει να είναι συγγραφέας ή του στείλει να είναι, ξέρω εγώ, δημιουργός βίντεο ή να είναι κάτι που να δουλεύει μοναχικά και να δουλεύει και από το σπίτι. Σίγουρα να μην είναι δημόσιος υπάλληλος που να σχολάει στις 2.30 και να έχει πάρα πολλές ώρες ελεύθερες. Να μην ζει στην ίδια περιοχή μαζί μου και να συναντιόμαστε 2-3 φορές το μήνα. Αυτό θέλω. Και όχι να μένουμε ολόκληρα Σαββατοκυριακά μαζί, έτσι να μένουμε 12 ώρες μαζί. Με αρκεί. Αυτό έχω στο μυαλό. Και επειδή αυτό το βίντεο, όπως βλέπετε, είναι παλιότερο βίντεο, είναι πάνω από ένα χρόνο πριν, το οποίο τώρα το ξαναανεβάζω λόγω της μετακομίσεως και επειδή χρειαζόταν βελτίωση ο ήχος, γελάω.
Γελάω με αυτό που είχα στο μυαλό μου και με αυτό που συνέβηκε. Τι λες, το πέτυχα. Εντάξει. Πέτυχα τα βασικά. Κοίταξε. Είπα δεν το θέλω όμορφο, αλλά βγήκε όμορφο. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε παράπονο. Είπα ότι δεν θέλω να το συναντώ συχνά τρεις φορές. Είπα δεν θέλω να είναι δημόσιος. Είπα δεν θέλω να είναι δημόσιος υπάλληλος να έχει πολλές ώρες ελευθέρωση. Αυτό το παλέψαμε. Δεν είσαι. Επίσης είπα θέλω να έχει ένα επάγγελμα παρόμοιο με το δικό μου. Το καταφέραμε. Το καταφέραμε. Το φέραμε μαζί. Α. Ναι. Δεν είχα οραματιστεί τα παιδιά μας όμως. Όχι. Έβλεπα κάτι όνειρο ότι γεννούσα παιδιά. Κάτι είναι αυτό. Για προειδοποίηση. Τώρα που το φτιάχνω γελάω. Λέει όταν εμείς κάνουμε όνειρο ο Θεός γελά. Είναι θεϊκό το γέλιο. Για να γελάσουμε κι εμείς μετά. Γελάσουμε κι εμείς. Ήμουν απογοητευμένη ένα χρόνο πριν που έκανα αυτό το βίντεο, 1,5 χρόνο πριν. Θεωρούσα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει ακριβώς τις ίδιες επιδιώξεις με μένα και να θέλει μια... Εγώ να δεις. Μια πραγματική αυθεντική σχέση. Δεν το... Αλλά όμως ήμουν σίγουρη ότι δεν θα δεχόμουν κάτι που να μην είναι εντάξει. Αυτό είναι καλό. Όταν σταματήσεις να δέχεσαι τις σαβούρες, ανοίγει ο χώρος, καθαρίζει ο χώρος. Και άμα έρθει και κανένας καλός άνθρωπος, μπορείς να πεις ναι. I do. Εσύ τι είχες στο μυαλό σου. Τι είχα στο μυαλό μου, τι για μένα. Εσένα. Εγώ είμαι σε κατάσταση ολικής καταστροφής ένα πράγμα. Ολικής καταστροφής. Πιο κάτω δεν πήγε. Συναισθηματικά εννοείς. Ναι. Είχες όμως αποφασίσει ότι πλέον φτάνει οι σαβούρες. Ναι. Το είχες πάρει απόφαση, ότι κάνει. Το είχα πάρει χωρίς να μπορώ να δω καθαρά το μέλλον μου σε δύο. Μα εγώ δεν βλέπεις τι μέλλον έβλεπα. Πάνω από 12 ώρες δεν μπορώ, έλεγα. Από το να είσαι στην απευθυσία, καλύτερα να το θεωρείς έστω αβέβαιο και προχωράμε. Ναι, και όπως λέω στη συνέχεια του βίντεο, γιατί τώρα αυτό είναι εμβόλυμο. Θα πάει συνέχεια του βίντεο η περσινή, η προπέρσινη. Λέγα ότι δεν είμαι σίγουρη ότι θα βρω τον άνθρωπό μου, οπότε πρέπει να φροντίσω την καθημερινότητα μου να την έχω να είναι αξιοπρεπής, βιώσιμη, ευδαίμων. Το ευδαίμων στο θηλυκό είναι έτσι, η ευδαίμων. Ναι, είναι. Γιατί δεν είχα οραματιστεί έναν άνδρα που να ξέρει καλύτερη γραμματική και σύνταξη και ορθογραφία από μένα και όμως βρήκα. Είναι διγενές και τριγενές και δικατάληκτο. Μάλιστα. Να ξέρει και την ορολογία, τριγενές και δικατάληκτο. Τώρα στη δημοτικιά μπορεί να βγάλουμε κάτι καινούργιο για το θηλυκό, να μην λένε οι ευδαίμων. Τώρα λένε, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Σαν τη βουλεύτρια, τι να πει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Να, ούτε είχα οραματιστεί ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ελαφρύ αυτισμό. Όχι. Αλλά τι σου. Ναι, οι παρεμβάσεις είναι. Κάνω αυτό το βίντεο τώρα γιατί επειδή έχουμε την πεντακόμιση δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καινούργια και κάνουμε τα παλιά και τα φτιάχνουμε. Αν έχουν κοτσάρει και ένα θέκλιξ, θα είμαστε εντάξει. Να το κάνω θέκλιξ. Βάλω ένα θέκφιξ σε αυτό το σημείο. Αυτή ήταν μια παρέμβαση από τα τέλη Ιουνίου του 2024. Πάμε να δούμε τι λέγαμε παλιά. Επίσης έχω στο μυαλό μου στο όραμα για το ερωτικό μου μέλλον ότι μπορεί και να μην υπάρξει αυτό. Μπορεί και να μην υπάρξει αυτό. Έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει να φροντίζω εγώ η ίδια να είμαι καλά σωματικά και ψυχικά και συναισθηματικά, να τρώω καλά. Μπαίνω σε μεγάλη διαδικασία να ψωνίζω φρέσκα ολόκληρα τρόφιμα και να μαγειρεύω μόνη μου. Είναι μεγάλη υπόθεση να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μαγειρεύουμε για τον εαυτό μας. Επίσης φροντίζω να καθαρίζω το σπίτι μου, να είναι συγγυρισμένο, να είναι σε καλή κατάσταση. Επίσης φροντίζω να έχει φρέσκα φρούτα, το είπαμε τα τρόφιμα προηγουμένως. Επίσης φροντίζω να αθλούμαι. Όχι για να δυνατήσω, αλλά για να έχω ευεξία. Και επίσης φροντίζω 1-2 φορές το μήνα πηγαίνω σε μια φυσιοθεραπεύτρια και κάνω μασάζ για να νιώθω φροντίδα στο σώμα μου και να βοηθάω το σώμα μου σε σχέση με τα θέματα του αυχένα, του συγγραφικού ή οτιδήποτε άλλο.
Και επίσης, όταν είναι single ένας άνθρωπος, φροντίζει για την αυτοικανοποίηση του, με αγάπη προς τον εαυτό του και όσον το δυνατόν με λιγότερη χρήση κακοποιητικής πορνογραφίας ή καθόλου χρήση κακοποιητικής πορνογραφίας. Ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε τα θέλω μας. Λοιπόν, τώρα θα σου πω το εξής. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που τον αγαπώ πάρα πολύ, ο οποίος είχε τον ίδιο ερωτικό προσανατολισμό με σένα, όταν είχαμε γνωριστεί, ήταν 50 χρονών, ναι, και ήταν σε μια παρόμοια φάση με σένα, δηλαδή μου έλεγε ότι δεν έχει τίποτα, δεν υπάρχει αγάπη, δεν. Εγώ του λέγα, έλα ρε παιδί μου και εσύ τώρα, μα μου λέει όλοι θέλουν μόνο σεξ, δεν έχει κανέναν που να θέλει αγάπη, που να θέλει τρυφερότητα, που να θέλει έρωτα. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έκανε καμία προσπάθεια να φλερτάρει, καμία απολύτως. Εγώ του έλεγα, ρε αγάπη μου, υπάρχουν τόσες εφαρμογές, υπάρχουν τόσοι τρόποι. Σε κάποια φάση έπαθε κάποια θέματα υγείας, τα οποία τον σόκαραν. Του λέω, ρε, δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουμε. Βγάλε τον εαυτό σου εκεί έξω, κάνε κάτι. Και τώρα έχει 5-6 χρόνια που είναι με έναν άνθρωπο πολύ καλό, με έναν άνθρωπο εξαιρετικό, έχουν μια πολύ αγαπητική σχέση και αυτός ο οποίος ήταν εναντίον του έρωτος, εναντίον των σχέσεων, έλεγε ότι τελείωσε και έχω φτάσει 50 και δεν υπάρχει έρωτας και δεν υπάρχει αγάπη, την βρήκε. Και την βρήκε από εκεί που δεν την περίμενε, με έναν άνθρωπο που ήταν ακριβώς όπως τον ήθελε. Ακριβώς όμως, μη σου πω και εμφανισιακά ήταν όπως τον ήθελε. Ναι. Βρήκαν την ερωτική αγάπη δύο άνδρες μαζί στα 55. Και οι δυο τους είχαν να πούν για το παρελθόν ότι πέρασαν φάσεις παρόμοιες με σένα. Δεν σημαίνει ότι θα γίνεις 55, ότι θες άλλα 20 χρόνια για να βρεις τον άνθρωπό σου, να βρεις τον άντρα σου. Δεν το λέω αυτό. Απλώς λέω ότι το να κάθεται κάποιος ο οποίος θέλει όντως να δημιουργήσει μια ερωτική σχέση, θέλει όντως να βρει τον άνθρωπό του, να κάθεται και να κλαίγεται ότι τώρα που έχω γίνει πιο πνευματικός και τώρα που καταλαβαίνω τους ναρκίσους από την αρχή, δεν βρίσκω άντρα, δεν βρίσκω γυναίκα, δεν βοηθάει πουθενά αυτό το πράγμα. Πουθενά. Σας έχω πει ότι εγώ έχω κάνει την ιστορία με τις εφαρμογές γνωριμιών. Κλείνω χρόνο σε ένα μήνα. Ναι, το Μάρτιο πέρσι. Τώρα την έχω κλειστή, γράφω. Και κουράστηκα κιόλας. Όμως ξέρω ότι εάν θέλω σίγουρα να κάνω ερωτική σχέση, δηλαδή δεν είμαι σίγουρα αν θέλω, αν θέλω σίγουρα, θα πρέπει να αφιερώνω ένα χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα να ανοίγω την εφαρμογή για 2-3 μέρες, είπαμε μετά το γραπισμό του βιβλίου, να ασχολούμαι, να μιλάω με ανθρώπους, να δώσω ευκαιρίες σε ανθρώπους. Έχουμε πάει εγώ, Λάγκης και εγώ, έχουμε πάει πολλά ραντεβού, ναι. Και δεν μετανιώνουμε που έχουμε πάει, δεν είναι κακό. Το να πας ραντεβού δεν είναι κακό. Πίνεις τον καφέ σου ή τρως ένα ωραίο φαγητό, δεν είναι κακό. Και αν συνεχίσω να πηγαίνω στα ραντεβού, να είμαι ο εαυτός μου, να είμαι αυθεντική, να ξέρω τι θέλω, να μην απογοητεύομαι κάθε φορά που συναντάω κάποιον που μπορεί να μου φανεί νάρκισσος ή μπορεί να μου φανεί αδιάφορος ή μπορεί να μου φανεί οτιδήποτε που να μην ταιριάζει, κάποια στιγμή θα βρεθεί και ένας άνθρωπος που να ταιριάζει. Όσοι σταματάνε να προσπαθούν και όσοι απογοητεύονται και θεωρούν ότι δεν υπάρχει ελπίδα και δεν υπάρχει περίπτωση, εκείνοι είναι που θα μείνουν μόνοι. Και σίγουρα μόνοι θα μείνουν και όσοι αποφασίσουν ότι αυτό τους ταιριάζει, να μείνουν μόνοι, which is fine. Είναι μια χαρά να αποφασίσεις να είσαι μόνος. Ήδη σε αυτό το βίντεο, όπως και σε άλλα βίντεο, έχω πει τρόπους με τους οποίους το να είσαι μόνος δεν είναι κάτι που θα σε οδηγήσει στη δυστυχία. Αυτά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στέλνω στους ανθρώπους που βιώνουν την ερωτική έρημια. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, ότι αν είμαστε στη διαδικασία εξεύρεσης συντρόφου και αν ξεκινήσει μια σχέση η οποία μπορεί να τελειώσει στον ένα μήνα, στις 3 εβδομάδες, στους 2 μήνες, γιατί όταν γνωρίσεις καλύτερα τον άλλον, όταν καταλαγιάσουν λίγο τα ερωτικά συναισθήματα, τότε μπορεί να δεις ότι όντως δεν ταιριάζεις.
αυτό το χρονικό διάστημα ενός νέου έρωτα είναι μια ανάπαυλα, μας γεμίζει λίγο τρόπον δεινά τις μπαταρίες μέχρι να πάμε παρακάτω. Δεν λέω να χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους επίτηδες και να πηγαίνουμε να δημιουργούμε γνωριμίες ενός δύο μηνών απλώς για να γεμίσουν οι μπαταρίες μας και μετά να πάμε παρακάτω, αλλά ακόμη κι αν δεν βγει, τουλάχιστον μετά μετράς την αγαμισία σου από τότε που χώρισες με τον τελευταίο, δεν πας. Αυτά. Θα χαρώ να διαβάσω και τις απόψεις σας στα σχόλια. Φιλιά!